Η Πηνελόπη Δέλτα 1874-1941 ήταν Ελληνίδα συγγραφέας, γνωστή κυρίως από τα ιστορικά της μυθιστορήματα για παιδιά. Η σημαντικότερη ίσως γυναικεία φυσιογνωμία στις κρίσιμες για τον ελληνισμό πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η Πηνελόπη Δέλτα γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1874 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον επιχειρηματία, πολιτικό και εθνικό ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη και τη Βιργίνια Χορέμη, μέλος της ισχυρής τότε εμπορικής οικογένειας Χορέμη της Αλεξάνδρειας. Η Πηνελόπη ήταν το τρίτο από τα 6 παιδιά της οικογένειας. Τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε στο αυστηρό αρχοντικό περιβάλλον του σπιτιού της και τα καλοκαίρια ταξίδευε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τις σχολικές γνώσεις της τις κάλυψε με κατοίκον μαθήματα, όπως συνηθιζόταν στις μεγαλοαστικές οικογένειες της εποχής της. Οι γονείς της, ιδιαίτερα αυστηροί σε θέματα ανατροφής, ακολούθησαν για τη μόρφωση των παιδιών τους τα καθιερωμένα στον κοινωνικό τους περίγυρο, εκμάθηση ξενογλωσσών και ελληνικά με βάση την καθαρέμουσα. Η σύγκριση των ελληνικών μαθητικών βιβλίων με τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα την έκανε να συνειδητοποιήσει την ανάγκη για τη συγγραφή παιδικών βιβλίων γραμμένων σε απλή γλώσσα και μάλιστα στη ζωντανή δημοτική. Μετά την αγγλική κατάκτηση της Αιγύπτου το 1882, η οικογένεια έφυγε για την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Κηφισιά. Τον Δεκέμβριο του 1895, σε ηλικία 21 ετών, η Πηνελόπη παντρεύτηκε τον φαναριώτη Στέφανο Δέλτα, που εργαζόταν στις επιχειρήσεις της οικογένειάς της. Το ζευγάρι απέκτησε 3 κόρες, τη Σοφία, την Αλεξάνδρα και τη Βιργινία. Ο Στέφανος Δέλτας, από τους ιδρυτές του Κολεγίου Αθηνών, ήταν δημοτικιστής και έδωσε τη δυνατότητα στην Πηνελόπη να μελετήσει με κάθε άνεση τη λογοτεχνική παραγωγή της δημοτικής και να έρθει σε επαφή με τους προτεργάτες της, τον Αλέξανδρο Πάλι, τον Αργύρι Εφταλιώτη, τον Πέτρο Βλαστό και τον Κωστή Παλαμά. Επέστρεψαν στην Αλεξάνδρεια το 1905, όπου η Πηνελόπη γνώρισε τον Ίωνα Δραγούμη, τότε υποπρόξενο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ένας μεγάλος έρωτας. Η Πηνελόπη όμως δεν θέλησε να αντιταχθεί στις κοινωνικές επιταγές και την υποχρέωσή της απέναντι στο σύζυγο και τα παιδιά της. Η πλατωνική αυτή σχέση της Πηνελόπης Δέλτα με τον Δραγούμη τελείωσε το 1908, όταν αυτός συνδέθηκε με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Από το 1906 ως το 1913, η Πηνελόπη Δέλτα έζησε με την οικογένειά της στη Φραγκφούρτη. Εκεί γνωρίστηκε με τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη και μέσω αυτού με τη νεότερη γενιά των δημοτικιστών, τον Αλέξανδρο Δελμούζο και τον Δημήτρη Γλινό, με τους οποίους συνέπραξε αργότερα στην έκδοση του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου, του οποίου έγινε μέλος το 1910. Το 1910 εγκαινιάστηκε η μακρόχρονη αλληλογραφία της Δέλτα με τον Γάλλο Βυζαντινολόγο Γιουστάβ Σλιμπερζέ, που τη βοήθησε στη συγγραφή των μυθιστορημάτων της σχετικά με τη Βυζαντινή ιστορία. Η Δέλτα εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα για την πατρίδα, το οποίο εκτιλήσεται κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σύντομα ακολούθησε και το δεύτερο μυθιστόρημά της, τον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί το 1909 την ενέπνευσε να γράψει το παραμύθι χωρίς όνομα. Το 1913 η οικογένεια Δέλτα επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Στη συνέχεια, το 1916 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα, όπου ο πατέρας της Δέλτα, Εμμανουήλ Μπενάκης, είχε εκλεγεί δήμαρχος. Ανέπτυξαν στενή φιλία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο και προσκαλούσαν συχνά στο σπίτι τους στην Κηφισιά. Ο Βενιζέλος υπήρξε ένα από τα πρότυπα της Πηνελόπης Δέλτα και διατήρησε αλληλογραφία μαζί του μέχρι τον θάνατό του το 1936. Την περίοδο 1916-1918 του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Πηνελόπη Δέλτα συμμετείχε ενεργά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την οργάνωση συσιτίων, πρόχειρων νοσοκομείων και διανομή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Το 1922 αναλαμβάνει δράση, με τη συμβολή της οικογένειάς της, για την ανακούφιση των αναγκών
και την αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής. Μάλιστα, στο κτήμα του πατέρα της στην Κηφισιά, φιλοξενήθηκαν δεκάδες οικογένειες μικρασιατών προσφύγων, στους οποίους παρήχαν και συσίτιο. Το 1925 εκδόθηκε «Η ζωή του Χριστού», ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα της κλήρυνσης κατά πλάκας, ασθένειας που ταλαιπώρησε πολύ την Πηνελόπη Δέλτα μέχρι το θάνατό της. Εκείνη την εποχή γνωρίστηκε με τον Νικόλαο Πλαστήρα, με τον οποίο αλληλογραφούσε τακτικά μέχρι την επιβολή της μεταξικής δικτατορίας. Του συμπαραστάθηκε ηθικά και υλικά στο αποτυχημένο κίνημα της 6ης Μαρτίου 1933. Ένα από τα επακόλουθα του κινήματος Πλαστήρα ήταν η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου αργά το βράδυ της 6ης Ιουνίου, καθώς επέστρεφε μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στην Αθήνα, ύστερα από δείπνο στο σπίτι των Δέλτα στην Κηφισιά. Το 1932 εκδίδεται ο Τρελαντώνης, όπου η Δέλτα περιγράφει τις περιπέτειες του αδελφού της, όταν όλα τα αδέλφια είχαν έρθει από την Αίγυπτο να περάσουν το καλοκαίρι με τη θεία τους στον Πειραιά. Το 1935 εκδίδεται ο Μάγκας, που είναι η ζωή στην Αλεξάνδρεια με τα μάτια του μικρού σκυλιού της οικογένειας. Και το 1937 εκδίδεται το βιβλίο «Στα μυστικά του Βάλτου», στο οποίο η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από τη λίμνη των Γιαννιτσών κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1929 η Δέλτα είχε ξεκινήσει τη συγγραφή της τριλογίας «Ρωμιοπούλες», που τελείωσε το 1939 και είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, στο οποίο αφηγείται σε τρεις τόμους τη ζωή μιας δραστήριας γυναίκας, την οποία η κοινωνία της εποχής της περιόριζε σε ένα χρυσό κλουβί. Στις 27 Απριλίου 1941, η μέρα κατά την οποία τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αθήνα, η Πηνελόπη Δέλτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει παίρνοντας δηλητήριο και τελικά έφυγε από τη ζωή 5 μέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου 1941, σε ηλικία 67 χρόνων, ενώ είχαν ήδη προηγηθεί άλλες δύο απόπειρες αυτοκτονίας στο παρελθόν. Στον τάφο της, στον κήπο του σπιτιού της, χαράκτηκε η λέξη «σιωπή».